πρόταση περιορισμού του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών, με το 95% των καταστημάτων, μάλιστα, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος, να το ακολουθεί. Υπάρχει ένα διαφορετικό ωράριο, υπάρχει αυτή η πρόταση. Είναι 10 το πρωί με 3 Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή είναι 10 με 6. Όποιος θέλει το ακολουθεί. Αυτή είναι η πρότασή μας. Η κατάσταση είναι η ίδια που ήταν και χτες και προχτές. Ανεμική. Ελάχιστη κίνηση στα καταστήματά μας. Νομίζω ότι το 90-95% το ακολούθησε ήδη. Και προς μεγάλη μας ευχαρίστηση είναι ότι και κάποιες πολυεθνικές αλυσίδες έχουν συνταχθεί με αυτό. Για την Δευτέρα, την Τετάρτη και το Σάββατο το προτινόμενο ωράριο είναι 10 με 3, ενώ την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή 10 με 6. Την ίδια ώρα, ο κ. Ζαφυρόπουλος τονίζει πως το πλήγμα που δέχεται ήδη η αγορά είναι μεγάλο και απαιτούνται μέτρα στήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων. Είμαστε σε δύσκολες μέρες και θα οδηγηθούμε σε δραματικές μέρες. Η αγορά θέλει νέα, θέλει καλά νέα για να προχωρήσει. Περιμένουμε τα μέτρα στήριξης, περιμένουμε το Eurogroup, το οποίο γίνεται στις 16 του μήνα, και από εκεί να πάρθουν οι αποφάσεις να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε να έχουμε κάποια θετικά νέα πρωτίστως από εκεί. Εμείς θέλουμε κάποια χειροπιαστά, βέβαια. Η νομία Χαΐας, Ηλίας και Ζακύνθου, να μην το ξεχνάμε, έχουν χτυπηθεί όσο κανείς άλλος νομός. Ας ελπίσουμε ότι θα το δουν γρήγορα και θα προβούν στα μέτρα που εμείς έχουμε ζητήσει και μέσω του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, αλλά και μέσω της Ομοσπονδίας.